Βρισκόμαστε στην ελληνική κοινότητα Σοκράτης, εδώ στο Buenos Aires, με τον Κώστα, τον πρόεδρο της κοινότητας. Γεια σου, Κώστα. Γεια σου, Κώστα. Καλώς ήρθατε στην κοινότητά μας. Ελάτε να περάσουμε να τη δείτε καλά. Είναι ένα φαντασμαγορικό κτίριο, να πω, Κώστα. Βλέπω, έχουμε εντυπωσιαστεί με την πρόσωψη αρχικά. Είναι πάρα πολύ ωραίο και είμαστε ενθουσιασμένοι να δούμε τι θα δούμε μέσα. Ωραία, και τώρα πάμε να περάσουμε μέσα. Βλέπω πριν μπούμε ότι λέει Ιγκλέσια Ορθοδόξα Γριέγα Σαν Μιγγέλ Αρχάγγελ. Άρα είναι η εκκλησία του Αγίου Μιχάλη. Πολύ ωραία. Περνάμε λοιπόν. Είναι μεγάλος χώρος πάντως. Ναι. Πόσους ορόφους έχει? Δύο. Δύο ορόφους. Θέλετε να πάω από εδώ, με το ασανσέρ όπως με τα πόδια. Έχετε και ασανσέρ με το ασανσέρ. Εδώ είναι μια αίθουσα μικρή. Εδώ έχουμε μια αίθουσα μικρή. Α, τώρα την κάνουμε... Ανακαίνιση. Ναι. Ανακαίνιση. Τώρα θα σας δείξω την αίθουσα που έχουμε, την κεντρική αίθουσα που έχουμε. Αυτή η αίθουσα σε τι χρησιμεύει κανονικά? Είποτε είχαμε ότι ήταν δύο δασκάλοι, ένας έκανε εδώ, άλλος έκανε εκεί. Είχατε δύο αίθουσες διδασκαλίας λοιπόν παλιότερα. Είναι το σαλόνι, είναι νοικιασμένο γι' αυτό. Το κανονίζουν οι άνθρωποι που έχουν... Έχουν γλεντή, έχουν δεξίωση. Είναι άνθρωποι που έχουν σχέση με την κοινότητα ή... Ναι, είναι ένας από την κομισιόν που κάνει τα γενέθλια της 15 για τα παιδιά. Α, μάλιστα. Άρα τα μέλη της κοινότητας μπορούν να νοικιάσουν αυτόν τον χώρο αν θέλουν για να κάνουν κάποια δεξίωση. Ναι. Πολύ ωραίο αυτό, αλλά πρέπει να είναι μέλος της κοινότητας ή μπορεί να είναι και άνθρωπος εκτός. Οποιοδήποτε. Και αυτός είναι ένας τρόπος για εσάς να έχετε κάποια έσοδα για την κοινότητα και να μπορείτε να στηρίξετε τα μέλη όπως μπορείτε με τα μαθήματα κλπ. Φαντάζομαι. Πολύ ωραία η διακόσμηση. Ποιος την έκανε? Αυτός που ήρθε, που ήταν κάτω. Μας χαιρέτησε. Γνωρίσαμε έναν κύριο έξω πριν που είπε ότι και βλέπουμε πάρα πολλά τραπέζια, καρέκλες. Μπορεί να υποδεχτεί πολύ κόσμο το συγκεκριμένο. Μπαίνουν εδώ κάτι 200 άτομα. 200 άτομα. Και έχει κάποια κουζίνα? Έχουμε, τώρα θα σας δείξω την κουζίνα, όλα. Και εδώ, το βράδυ, τώρα εμείς. Φαίνεται τρούλο της εκκλησίας εδώ το παράθυρο. Υπέροχα. Είναι και... Θα σας δείξω μετά μια φωτογραφία βράδυ. Ναι. Πώς φαίνεται. Πολύ ωραία. Τώρα είπες ότι πρόσφατα βάψατε και ανακαινήσατε. Βάψαμε όλη την κοινότητα. Βάψαμε έξω όλη την κοινότητα. Όλη την κοινότητα. Φαίνεται. Τώρα θα σας δείξω από έξω. Θα πάμε πάνω στο δεύτερο σαλόνι. Έχετε δύο κουζίνες συνολικά? Ναι. Εδώ είναι μια. Αυτή είναι η μικρή κουζίνα που έχουμε στο σαλόνι. Αυτή είναι η μικρή. Μικρή. Μεγάλη φαίνεται, εντάξει. Πίσω εκεί έχουμε αποθήκη. Αποθήκη εδώ, εδώ βλέπουμε μάτι, φούρνο. Τώρα πάμε πάνω στο δεύτερο την κουζίνα. Η μεγάλη. Όπα, αυτή είναι μια βοηθητική κουζίνα σε περίπτωση που χρειαστεί, αλλά κυρίως ας πούμε, η κουζίνα που χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο είναι στο πάνω. Πάμε να δούμε τη μεγάλη κουζίνα. Σαλόνια. Και εγώ ήθελα να ρωτήσω τι φτιάχνετε μέσα στην κουζίνα, τι φαγητά ας πούμε μαγειρεύετε? Μαγειρεύουνε μουσακά, παστίτσο, τζατζίκι. Τζατζίκι το φτιάχνουνε. Όλα, όλα τα φρουκτά. Και γλυκό φτιάχνετε, κάποιο γλυκό? Φτιάχνουμε το ίδιο. Όλα. 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 Περνάμε λοιπόν στα σερ. Βλέπουμε ότι έχουμε 0, 1, 2. Εδώ στην Αργεντινή το ισόγειο είναι 0. Γιατί σε άλλες χώρες της Λατινικής Αμερικής το ισόγειο είναι 1 κάποιες φορές. Αυτό επιτρέπει σε ανθρώπους με κινητικά προβλήματα ή αναπηρία να ανέβουν στον πάνω όροφο? Πολύ ωραίο αυτό. Και αυτό είναι το δεύτερο σαλόνι. Τέλεια. Ωραία. Μοιάζει με το προηγούμενο, είναι τεράστιος χώρος. Εδώ χορεύουν οι άνθρωποι, τα παιδιά. Εδώ κάνουν εξετάσεις που έρχονται τα παιδιά να μάθουν χορό. Α, πολύ ωραία. Γιόγα. Μαθήματα και έχουν και εξετάσεις, έχουν κάποιο... Έχουμε δάσκαλο που έρχεται και μαθαίνει χορό. Αχα, πολύ ωραία. Wow. Πολύ ωραία. Εδώ είναι οι κουζίνες που ήθελε να γνωρίσεις. Μπαίνουμε στην κουζίνα. Κεντρική. Αυτή είναι λοιπόν η βασική κουζίνα που χρησιμοποιείται. Ποιος μαγειρεύει? Τα μέλη της κοινότητας? Τα μέλη της κοινότητας. Μέλη από την κοινότητα λοιπόν. Ήδη μπορώ να φανταστώ τις μυρωδιές που έρχονται από εδώ μέσα όταν έχετε κάποια εκδήλωση. Μυρίζω σχεδόν το τζατζίκι. Και το Πάσχα κάνετε κάτι? Κάνουμε εδώ, ναι. Αρνί, ας πούμε. Ναι, φτιάχνουμε τη μαγειρίτσα. Μαγειρίτσα. Και δεν φτιάχνουμε αρνί, φτιάχνουμε και κοτόπουλο. Αυγά. Ναι, κάνουμε και να κάνουμε. Και για τον Άγιο Μιχάλη, που κάναμε τώρα, κάνει 15 ημέρες πριν, εκεί φτιάχνουμε τα αρνιά.
Α, οκ. Άρα εσείς λοιπόν έχετε αρνί στη σούβλα μάλιστα ή όχι. Όχι, στο, το στέλνουμε στο φούρνο. Στο φούρνο. Αρνί στο φούρνο, αλλά το έχετε την ημέρα για το του Αγίου Μιχάλη. Ναι. Okay. Έρχονται όλοι για εκείνο. Πολύ ωραία. Ωραία η κουζίνα. Έχουμε πίσω το ξυστήριο. Αυτή η κουτάλα είναι για γίγαντες, μου φαίνεται. Ωραία. Έχουμε τις κατσαρόλες μεγάλες, φύγει. Πολύ ωραία. Και φούρνος, ε. Φούρνο μεγάλο. Ψισταριά. Υπέροχα. Είπες ότι έχετε βέβαια και ψισταριές κάπου αλλού. Ναι, ωραία. Μας είπες ότι γίνονται και μαθήματα γιόγκα. Ναι. Ποιος θα κάνει αυτά τα μαθήματα και μια ποιοι... κοπέλα έρχεται την Τετάρτη. Μπορούν να συμμετάσχουν τα μέλη της κοινότητας, όλοι, όποιος θέλει. Όποιος θέλει. Ναι, ναι, την είναι ανοιχτή. Εσύ κάνεις. Όχι. Όχι ακόμα. Όχι. Εγώ πάντως έχω θεληθεί πολύ από τη γιόγκα. Έχεις κάνει. Έχω κάνει. Είναι δύο ψησταριές που έχουμε. Η μεγάλη ψησταριά λοιπόν βρίσκεται εδώ. Πιένουν κρέατα. Υπάρχουν και κάποια τραπέζια εφεδρικά. Έξω είμαστε αυτή τη στιγμή. Ναι. Και βλέπουμε τον τρούλο της εκκλησίας από μια άλλη οπτική γωνία. Είναι μπλε με άσπρο. Ναι. Βλέπουμε και το σταυρό πάνω-πάνω. Και βέβαια και την πόλη. Και την πόλη. Τα... Εκείνη η πόλη εκεί που φαίνεται είναι Βάνφιελ. Όλο Βάνφιελ. Γιατί είμαστε στα σύνορα εμείς. Mm-hmm. Ένα δρόμο που παίρνει είναι Βάνφιελ. Α, μάλιστα. Πολύ ωραία. Αλλά θεωρείται Buenos Aires, απλά άλλη περιοχή. Ναι, ναι. Και από εδώ φαίνεται. Παδό δεν φαίνεται καλά, είναι γιατί είναι το δέντρο. Για το Λανούς. Α, το Λανούς λοιπόν θα ήταν από εκεί, είναι από εκεί και από την άλλη είναι το Banfield. Εμείς εδώ τέλος του χρόνου κάνουμε. Μαζευόμαστε όλοι. Μπάρμπεκιου κάνετε, ναι. Για την αλλαγή του χρόνου, το Δεκέμβριο. Το Δεκέμβριο κάνουμε εμείς. Το Ρεβελιόν. Ναι, το Ρεβελιόν κάνουμε. Μικρό πάρτι δικό σα στι κοινότητε. Είμαστε στην Κομισιόν. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινότητας. Το Συμβούλιο μας. Πολύ ωραία. Έχουμε και ένα πάρκινγκ, ένα δικό μας. Προστάθμευσης για τα αυτοκίνητα των ανθρώπων που έρχονται για τις δεξιώσεις. Και το νοικιάζουμε και από εκεί μαζεύουμε. Α, είναι δικό σας και το νοικιάζετε σε αυτούς που θέλουν να παρκάρουν εκεί. Πολύ ωραία. Και με αυτόν τον τρόπο βγάζετε χρήματα για την κοινότητα. Ναι. Ωραία. Και από εδώ βλέπουμε το πάρκινγκ έξω από το παράθυρο. Είναι χώρο στάθμευση για οποιονδήποτε θέλει να το νοικιάσει. Και νοικιάζεται μηνιαίος ή. Μηνιαίος, ναι. Μηνιαίος. Okay, πολύ ωραία. Τι τιμή για το μήνα έχει αυτό, 15.000 τώρα. Άρα περίπου σε δολάρια να πούμε 13 δολάρια. 13-14 δολάρια το μήνα για να έχεις μόνιμο χώρο στάθμευση εδώ. Βγήκαμε από το κτίριο και είμαστε στην αυλή και βλέπουμε γήπεδο μπάσκετ, γήπεδο ποδοσφαίρου, βόλεϊ επίσης. Παίζουν τα παιδιά και βόλεϊ. Βάζουν δίχτυ εδώ, έτσι. Α, είναι πάρα πολύ όμορφα. Πολύ ωραία. Και βλέπουμε ότι είναι κλειστός ο χώρος. Έχουμε ένα δίχτυ για να μην φεύγει μπάλα. Τέλειο. Γιατί είχαμε πρόβλημα, πήγαινε δίπλη μπάλα, πήγαινε δίπλα. Εδώ έρχονται αρκετοί άνθρωποι να παίξουν. Είναι τα παιδιά της κοινότητας. Την Παρασκευή το απόγευμα έχουμε ένα δάσκαλο που έρχεται και μαθαίνει ποδόσφαιρο, κάνουν ποδόσφαιρο συγκεκριμένα. Και τώρα πού θα βγούμε. Εδώ θα πούμε τώρα να δούμε την αίθουσα. Ωραία, εδώ έχουμε άρα αίθουσα διδασκαλίας. Ναι, εδώ είναι που βάζουμε πίσω τα... Έχετε αποθηκευτικό χώρο για τις φορεσιές. Ναι. Α, μάλιστα. Wow. Πανέμορφος χώρος. Ναι, ατομικά δρανεία, αυτά ήταν που είχα και εγώ στο γυμνάσιο Λύκειο. Πολύ ωραία. Και εδώ μαθαίνουν ελληνικά. Ελληνικά. Έρχεται ο δάσκαλος από την Ελλάδα, από εκεί έρθει και μου δίνει τα μαθήματα. Κάθε διδάσκει. Είναι κανονικά διδάσκει κάπου αλλού και έρχεται μόνο μια μέρα. Είναι και στη Φουντασιόν και στην Ελένικα. Και έρχεται και εδώ. Άρα κινείται μεταξύ δύο-τριών σχολείων ελληνικών εδώ ο δάσκαλος. Κοινοτήτων, ναι. Των κοινοτήτων. Ναι, ναι. Έρχεται από τις 2.30-3 ώρα. Εκεί μέχρι το βράδυ, μέχρι τις 10. 9.30. Α, είναι δηλαδή εδώ περίπου 7 ώρες και διδάσκει μία μέρα την εβδομάδα. Μία μέρα την εβδομάδα. Πολύ ωραία. Και διδάσκει ελληνικά στα τρία επίπεδα, στους αγάριους, ας πούμε, ενδιάμεσους και προχωρημένους. Ναι. Πολύ ωραία. Εδώ βλέπουμε ενεστώδος, αόριστος, υποτακτική, προστακτική, τέλειος μέλλοντας. Τέλεια. Και ένας χάρτης της Ελλάδας. Αυτό που παρατηρήσαμε εδώ με τους χάρτες είναι ότι είναι λίγο παλιοί. Και έτσι κάποια πράγματα γράφονται έτσι, αν θέλεις, με την παλαιά γραφή που πλέον έχει ανανεωθεί λίγο. Ναι, εδώ ας πούμε βλέπουμε ότι έτσι θα μάθαμε κι εμείς. Ναι, έχει φύρωμα, ας πούμε, γράφει εδώ, ενώ πλέον έχουν αλλάξει τους χάρτες νομίζω.
Εδώ έχουμε και κάποια βιβλία πίσω, βλέπω είναι γεμάτα βιβλία και βλέπω και ποδοσφαιράκι. Ναι, έχουμε δύο. Τα χρησιμοποιούν οι μαθητές. Τέλειο. Όταν ήμουν μικρός τρελαινόμουν για ποδοσφαιράκι, θυμάμαι. Πολύ ωραία που έχετε και δύο εδώ. Και εδώ τι είναι, είναι τα πόδια των παιδιών. Τα πόδια των παιδιών, ναι. Και είναι έργο τέχνης. Υπέροχα. Δηλαδή εδώ μέσα γίνονται όλα τα μαθήματα. Όλα τα μαθήματα. Είναι αρκετές οι ώρες, πιστεύεις. Δηλαδή θα χρειαζόντουσαν ακόμα περισσότερες. Εμείς ήταν... το τι θέλουμε τώρα που μιλήσαμε με τη συντονίστρια είναι για να έχουμε ένα δάσκαλο το Σαββάτο. Για τα μικρά παιδιά. Ναι. Γιατί εκείνο είναι το πρόβλημα που έχουμε τώρα. Τα μικρά παιδιά δεν μαθαίνουν ελληνικά, δεν έρχονται στην κοινότητα, γιατί όπως δεν έχει. Καθηγητή. Δεν έχετε, δηλαδή σας λείπει άτομο. Λείπει άτομο, ναι. Εσείς όμως συνήθως, από ό,τι έχω καταλάβει οι κοινότητες, έχετε ένα χώρο μέσα στην κοινότητα που θα μπορούσε ένας δάσκαλος να μείνει μόνιμα. Ναι, έχουμε εδώ πάνω σπίτι εμείς με δύο δωμάτια, μπάνιο, κουζίνα και άλλο ένα δωμάτιο απάνω στο δεύτερο. Wow. Δηλαδή, αν ήθελε κάποιος ένας άνθρωπος να έρθει να διδάξει από την Ελλάδα, θα μπορούσατε να το φιλοξενήσετε. Απίστευτο αυτό. Φυσικά θα έπρεπε να μιλάει ισπανικά, έτσι, ισπανικά και ελληνικά. Και ελληνικά, ναι. Θα πρέπει να βρούμε και έναν τρόπο να επικοινωνήσουν οι άνθρωποι από την Ελλάδα μαζί σας. Πώς θα μπορούσαν να σας βρουν? Με το κινητό το δικό μου. Έχετε μήπως και Instagram, Facebook. Έχουμε Instagram, Facebook, τις κοινότητες. Θα σας δώσω εγώ μια... Ένα πολύ ωραία. Που έχουμε εκεί. Θα το βάλουμε εδώ κάτω κιόλας στην οθόνη. Θα το αναρτήσουμε, αλλά πώς λέγεστε έτσι για να το αναφέρουμε κιόλας τώρα. Κολεκτιβιδά Ελένικα Σόκρατες. Κολεκτιβιδά Ελένικα Σόκρατες. Η ελληνική κοινότητα Σόκρατες. Είναι εκεί από όλο το σπίτι του. Που ήταν του παπά σε μια εποχή. Παλαιότερα λοιπόν ζούσε μόνιμα ο ιερέας μέσα στο σχολείο. Εδώ σε αυτόν τον πρώτο όροφο. Ναι. Και πάνω το δεύτερο. Και από πάνω, λοιπόν, υπάρχουν άλλα δύο διαμερίσματα εδώ μέσα. Απλώς δεν μένει κάποιος μόνιμα εδώ αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή έχουμε πολλούς ανθρώπους στην Ελλάδα οι οποίοι θέλουν να προσφέρουν. Δεν υπάρχει δυνατότητα να απορροφηθούν εντός της Ελλάδας. Και εφόσον υπάρχει τόσο μεγάλη και έντονη ανάγκη εδώ, που είναι ένα κομμάτι της Ελλάδας, θα ήταν πολύ ιδανικό. Έχουμε βρει ένα κομμάτι της Ελλάδας μέσα στην Αργεντινή. Μπήκαμε πάλι μέσα στο κτίριο και υπάρχει μια αίθουσα η οποία είναι το καφενείο. Το καφενείο σας, το οποίο φαίνεται πολύ παραδοσιακό. Δεν ξέρω, μου αρέσει πολύ. Σήμερα, Παρασκευή το απόγευμα, έρχεται ο δάσκαλος που μαθαίνει μπουζούκι, γιατί έχουμε σχολή μπουζούκι εδώ στην Αργεντινή. Η πρώτη σχολή. Πώς λέγεται? Δεν έχουν βάλει. Ο δάσκαλος. Ο δάσκαλος, Νικολάς Κλάψος. Τον έχουμε ήδη, έχουμε ήδη πάρει συνέντευξη, τον έχουμε γνωρίσει, τον Νικόλα. Πολύ ωραία. Όποιος θέλει λοιπόν να έρθει σε επικοινωνία μαζί του μπορεί να παρακολουθήσει το προηγούμενο βίντεο που έχουμε αναρτήσει σχετικά με αυτό. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται εδώ. Ναι. Μαζί με καφέ ή χωρίς καφέ? Με καφέ, με κοκακόλα. Τώρα κάνει ζέστη η ίδια κοκακόλα. Αν θυμάμαι καλά, έχει γύρω στα 12 μπουζούκια μάλιστα. 12 μπουζούκια. Πολύ ωραία. Σαν τους 12 αποστόλους. Ναι. Εδώ βλέπουμε την κουζίνα, μια μικρή κουζίνα και μια θήκη από μπουζούκι, έτσι. Ναι. Υπέροχα. Τους έχει σπάσει αυτή η θήκη, αλλά δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Και εδώ, αυτή είναι το καφενείο που λέμε. Και εδώ δίπλα είναι το γραφείο που κάνουμε τη συγκέντρωση. Η γραμματεία, ας πούμε, έτσι. Εκεί παίρνετε τις αποφάσεις. Ναι. Μπαίνουμε μέσα στο γραφείο, και βλέπουμε μία πρωτομή του Σοκράτη, με το που πούμε. Και επίσης βλέπουμε τον Παρθενώνα. Τον Παρθενώνα. Βλέπουμε την ελληνική σημαία. Υπάρχει βέβαια και ένα κεντρικό τραπέζι, ένα μεγάλο τραπέζι, το οποίο δεν είπαμε. Ένα μεγάλο τραπέζι, μετά τις εικόνες. Πόσα είναι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου? 16. Άρα κάποιοι κάθονται όρθιοι και μένουν όρθιοι. Το πρόβλημα είναι που δεν έρχονται ποτέ όλοι. Α, δεν έρχονται ποτέ όλοι. Φτάνουν. Εδώ υπάρχουν 10, βλέπω, και άλλε περιμετρικά μερικέ ακόμα. Βγαίνετε πολύ ωραία. Και εδώ βλέπουμε μια εικόνα του Αρχιεπισκόπου, ο οποίο παρευρέθη τι προάλλε προσφάτω στο Encuentro Clericolaico. Στη συνάντηση. Συνάντηση που πραγματοποιήθηκε. Πολύ ωραία. Και ήταν και στο πάρτι που έγινε. Ήταν όντως. Και ο Πατριάρχης από πάνω. Όντως. Και αυτή είναι μια εικόνα που μας χάρισε ο Αρχιεπίσκοπος, ο Μονσεγιέ Ιωσήφ, όταν κλείσαμε τα 90 χρόνια. Όταν γιορτάσατε λοιπόν στην επέτειο, αναρωτιέμαι τι θα γίνει στα 100 χρόνια. Μεγάλο πάρτι να υποθέσω. Γλέντι. Έτσι. Είχαμε κάνει τα δύο σαλόνια πάνω, είχαμε γεμίσει. Τέλεια. Και εκεί τι έχουμε μέσα σε αυτό το κάδρο? Έχουμε την ελληνική σημαία. Πατρίς, πίστης, οικογένεια. Ένα όμορφο κάδρο που έχει μέσα την ελληνική σημαία. Καλλιτεχνία του Πυλονίτη. Πολύ όμορφο. Και φύλλα Λιάς. Ναι. Και εδώ είναι
Εδώ λέει την ιστορία της κοινότητας mm-hmm. και δίνει ένα δωράκι μικρό. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Για να το δείξουμε κιόλας την κάμερα. Είναι κονκάρδες. Ναι. Πολύ όμορφες. Κονκάρδα και με καρτούλα. Τον Αρχάγγελο Μιχαήλ. Υπέροχα, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εδώ είναι μια... Ένα προσπέκτου, ένα φυλάδιο. Που λέει για την ιστορία της Ελλάδας. Της κοινότητας. Και τα στοιχεία της κοινότητας, ναι. Την ιστορία της κοινότητας και τα στοιχεία επικοινωνίας της κοινότητας που βλέπουμε εδώ. Πολύ ωραία. Θα φροντίσουμε να τα προωθήσουμε εδώ στους ανθρώπους που ενδιαφέρονται να έρθουν σε επικοινωνία. Θα το βάλουμε τα καινούργια. Ναι. Ενδεχομένως να βρεθούν και άνθρωποι οι οποίοι έχουν και σχέση με οικογένειες εξαίματος με τους ανθρώπους εδώ, γιατί φαντάζομαι πολλοί άνθρωποι της κοινότητας έχουν και συγγενείς στην Σύμη ακόμη που ήρθαν τα ηλικιά μέλη. Στο χωρίο εκεί, στην Βασιλικό Δόριο, στην Αθήνα. Στην Αθήνα επίσης. Εσύ έχεις γεννηθεί εδώ. Εγώ έχω γεννηθεί εδώ. Και πώς μιλάς ελληνικά, πώς μιλάτε ελληνικά. Πώς μιλάς. Μιλάγαμε στο σπίτι, ο πατέρας μου και η μάνα μου ήταν Έλληνες. Και μιλάγαμε ελληνικά, αλλά τώρα τα μισοπερδεύουμε. Δεν μπερδεύουμε, αλλά μας κοστίζει λίγο, γιατί δεν τα μιλάμε κάθε μέρα. Ναι, και δεν έχετε ένα ελληνικό σχολείο που φοιτάτε καθημερινά να πηγαίνετε στα μαθήματα. Είναι μόνο μία φορά την εβδομάδα. Μία φορά την εβδομάδα. Και με μία φορά την εβδομάδα καταφέρατε μετά από. Μιλάμε για τόσα. Δύο γενιές. Τόσες γενιές εδώ πέρα. Δεύτερη γενιά, τρίτη γενιά. Εγώ είμαι πρώτη γενιά. Πρώτη γενιά. Γιατί ο πατέρα μου ήταν Έλληνες. Ναι, ουσιαστικά εσύ θεωρείσαι δεύτερη γενιά. Ας πούμε, οι γονείς σου θα ήταν πρώτη γενιά. Και εδώ γνωρίσαμε γονείς που είναι τρίτη και τέταρτη γενιά. Και ακόμη μιλάνε ελληνικά. Το οποίο είναι πραγματικά θαυμαστό. Συγχαρητήρια που τα έχετε καταφέρει. Και που βρήκαμε ένα μικρό κομμάτι της Ελλάδας εδώ, στο μακρινό για μας Buenos Aires. Είμαστε έτοιμοι να μπούμε στην εκκλησία της κοινότητας, η οποία βρίσκεται ακριβώς απέναντι από την κεντρική είσοδο. Πριν μπούμε, βλέπουμε ότι υπάρχουν και κάποιες παραδοσιακές παρουσίες, αλλά τώρα θα μπούμε μέσα στην εκκλησία. Wow. Είναι από το 1950. Από το 1950, βέβαια. Πάνω λέει δωρεά Δημητρίου Σπυράκη. Ναι. Φαντάζομαι του Προέδρου το 1954. Είναι γεμάτο αγιογραφίες, έχει πολυέλαιο, έχει έναν φαντασμαγωρικό τρούλο πάνω. Γίνονται λειτουργίες εδώ. Ναι, κάθε 15 ημέρες. Και άλλες τελετές επίσης, γάμοι. Γάμοι, βαφτίσεις. Βαφτίσεις, ναι. Πολύ ωραία. Πόσοι χωράνε εδώ, περίπου. 100-120 άτομα. 150. Ποιος έφερε όλες αυτές τις εικόνες εδώ? Τις έχουν δωρήσει διαφορετικές οικογένειες. Mm-hmm. Εδώ, που ζουν στην Αργεντινή και είναι με ελληνικής καταγωγής. Ναι. Mm-hmm. Πολύ ωραία. Υπέροχη εκκλησία. Εδώ ποιος ιερέας έρχεται για τη λειτουργία? Ο πατέρ Γιάννης και ο πατέρ Μιχάλης. Κατοικούν εδώ στο Buenos Aires. Ο πατέρ Γιάννη είναι από εδώ, από αυτή την κοινότητα. Έχει γεννηθεί εδώ, είναι από εδώ και ο καινούριος πατέρ Μιχάλη που έγινε τώρα κάνει 2-3 μήνες, είναι και από εδώ, από αυτή την κοινότητα. Πολύ και πάνε και στην κοινότητα την κεντρική και πάνε και στο Πανελλήνιο και δίνουν. Γι' αυτό κάνουμε μία εβδομάδα ο καθένας με τον πατέρ Γιάννη. Κατάλαβα, υπάρχουν ιερείς, αλλά δεν είναι αρκετοί για να υπάρχει μία λειτουργία κάθε εβδομάδα σε όλες τις κοινότητες. Πολύ ωραία. Πραγματικά έχουμε μείνει έκθαμβοι, άναυδοι. Δεν ξέρω τι να πω για αυτήν την εκκλησία. Είναι η πιο όμορφη που έχω δει μέχρι τώρα, ορθόδοξη εκκλησία έτσι, αυτού του μεγέθους. Πραγματικά είναι τέλεια. Μπράβο. Και έχουμε φτιάξει και το ιερό. Τώρα την βάψαμε το χρόνο περασμένο. Βάψαμε όλα το κάτω. Και τώρα αυτό το χρόνο το Γενάρη θα πίνησε να βάψουμε απάνω τον τοίχο, το μπλε που είναι. Ναι, που έχει αρχίσει λίγο να. Ναι, φτιάξαμε όλο το απάνω, το κάναμε όλο καινούριο. Εδώ είναι τα ονόματα που κάθε οικογένεια που έχει κάνει το. Τη δωρεά. Αυτή την εικόνα την έφεραμε το χρόνο τον περασμένο. Την έκανε δώρο ο αντιπρόεδρος της κοινότητας, ο Μιχάλης Σιμόπουλος. Πολύ ωραία. Εδώ βλέπουμε ότι η εκκλησία άρχισε να κτίζεται το 1942 δώρον ενός ανθρώπου που ονομάζεται Ποθητός από την Σάμο. Ναι. Ήταν η αρχή, ήταν ένας από τους δωρητές στους αρχικούς, έτσι. Ναι. Πολύ ωραία. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω πόσοι άνθρωποι έρχονται στις λειτουργίες εδώ που πραγματοποιούνται. Εκείνο είναι το πρόβλημα, που δεν έρχονται πολλοί.
Εκείνο το έχουμε όλες οι κοινότητες. Μας το ανέφεραν και οι άλλες κοινότητες. Μαθαίνουμε το ίδιο. Πόσοι περίπου έρχονται, ας πούμε, σε αυτές τις λειτουργίες? 10, 15, 20. 10, 15. Ωραία. Άμα έχει κανένα. Γάμο, βαπτισμό. Ναι, μαζεύονται πολλοί κόσμοι. Ναι. Ο κανένα μνημόσυνο. Αλλά στις λειτουργίες όχι. Λειτουργίες δεν έρχεται πολύ κόσμο. Ναι. Εδώ στην, στην κοινότητα πραγματοποιείται και μαθήματα. Ναι. Είμαστε μετά από, την, από το κεντρικό και εμείς έχουμε το, το δάσκαλο που έρχεται κάθε Τετάρτη και δίνει μάθημα από την Ελλάδα, δάσκαλο Έλληνα. Αποσπασμένος, ναι, καθηγητής. Ναι. Γιατί εμείς είμαστε σχολείο από το 1943. Θα σας δείξουμε εκεί στο μουσείο που έχουμε. Τέλεια. Τα πρώτες... Έχετε μουσείο. Ναι, έχουμε και μουσείο. Είναι η μόνη κοινότητα που έχει μουσείο. Πολύ ωραία. Πάμε λοιπόν να ρίξουμε μια ματιά και στο μουσείο. Βγαίνοντας από την εκκλησία, βλέπουμε έναν πίνακα που μας λέει την ιστορία της κοινότητας. Συγκεκριμένα, πότε ιδρύθηκε, το 1910. Το 1910 είναι που φτάσανε. Φτάσανε οι πρώτοι Έλληνες από τη Σίμω. Η κοινότητα δική μας έχει, όπως το λέει εδώ, ιδρύθηκε το 1933. Το πρώτο περασμένο πλήσαμε 90 χρόνια. Wow. Και κάναμε μια γιορτή, γιορτή απάνω. Υπέροχα. Η πρώτη κοινότητα έγινε εδώ 4-5 δρόμους που ήταν Μπάμφιελ. Τώρα εδώ είναι Ραμίδιο Δεσκαλάδα. Αλλά έμεινε το όνομα Μπάμφιελ γιατί γεννήθηκε εκεί. Αλλά... Δηλαδή ήσασταν σε άλλο μέρος και μετά. Σε άλλο μέρος, 5 δρόμους. Ναι, σε κάποια σπίτι. Και δίπλα το μουσείο. Έχουμε το μουσείο. Τώρα είναι το μουσείο εδώ. Λοιπόν, μπαίνοντας λοιπόν βλέπουμε μουσείο, ναι, εκκλησία και την ιστορία της κοινότητας. Για να δούμε. Εδώ βλέπουμε με το που μπούμε γυναίκες με παραδοσιακές φορεσιές. Η Καινή Διαθήκη. Εδώ είναι ποτέ γεννιάσανε την εκκλησία. Τα ιδρυτικά μέλη λοιπόν είναι, έχουν υποκράτω Ιουνίου του 1950. Αυτό μας έχει δωρήσει ο Σεβασμιότατες, ο Ιωσήφ. Και βλέπουμε κάποια κύπελα εδώ, ναι, πάνω, μερικά κύπελα. Αυτά είναι από κάποια πρωταθλήματα που συμμετείχαν. Ναι, που κάνανε ποτέ. Μαζευόμασταν όλες οι νεολαίες από όλες τις κοινότητες, mm-hmm, και κάνανε καμπιόνατο δε φούτμπολ και δε, με βόλεϊ. Mm-hmm. Λοιπόν, εμείς έχουμε κερδίσει δε βόλεϊ. Α, τέλεια. Ναι, το βόλεϊ το βλέπω το 92. Εσείς είστε καλύτεροι στο βόλεϊ, στο ποδόσφαιρο ποιος είναι? Στο ποδόσφαιρο ήταν η Κόρδοβα, ήταν. Εμείς δεν πήγαμε καλά. Ήταν και κοινότητες από άλλες πόλεις. Από άλλες πόλεις, ναι. Απίστευτο. Πολύ ωραίο αυτό. Να έρθουν δηλαδή οι ελληνικές καταγωγής άνθρωποι από άλλες πόλεις εδώ στην Αργεντινή και να κάνουν πρωτάθλημα. Δεν το έχω ξανακούσει. Η Κόρδοβα είναι από εδώ, από μέσα. Είναι Αργεντινή. Ναι, προφανώς, αλλά όταν λέμε. Μαζευόμασταν όλοι από όλες τις περιοχές. Η απόσταση όμως είναι τεράστια, έτσι δεν είναι? 700 χιλιόμετρα. 700 χιλιόμετρα. Εδώ είναι το Ισίνο. Ισίνο. Ο Άγιος Μιχάλης. Η εκκλησία που βρίσκεται στο κέντρο. Το μέρος που προέρχονται οι περισσότεροι άνθρωποι, τα περισσότερα μέλη της κοινότητας. Συγκεκριμένης κοινότητας. Πόσα μέλη περίπου έχει αυτή η κοινότητα, γενικά, συνολικά, περίπου? Καμία 250-300 οικογένειες είναι. Α, οικογένειες, άρα ακόμα. 200 οικογένειες. Ναι. Άρα σε μέλη μιλάμε αρκετά, ναι, περισσότερα. Ναι. Επί 2-3 να το κάνουμε αυτό, ναι, βγαίνει αρκετά μέλη. Πολύ ωραία. Αλλά δεν έρχονται. Εκεί είναι το πρόβλημα. Δεν έρχονται. Άρα είναι μέλη, αλλά δεν έρχονται ενεργά εδώ τακτικά. Ναι. Ναι. Μουσείο Διασπορά. Διάσπορα. Μουσείο της Διασποράς, λοιπόν. Αυτή είναι η εκείνη που κάνουν την εκκλησία, όλοι αυτοί εδώ. Οι ιδρυτές της εκκλησίας συγκεκριμένα, λοιπόν. Έχουμε τον Χουάν Κωνσταντινίδης πάνω πάνω, Μιγέλ Κωνσταντινίδης, η οικογένεια Κωνσταντινίδη. Εδώ είναι. Από Κωνσταντινίδης. Μιγγέλ Κωνσταντινίδης. Είναι ο πρόεδρος. Ο πρόεδρος ονοράριος που τον λένε. Ο πρόεδρος είναι Μιγγέλ Ορφανός. Μιγγέλ Ορφανός. 1950. Πολύ ωραία. Σε ποια περιοχή βρισκόμαστε εδώ στο Μπόρος Άρες? Ρεμίδιο Δεσκαλάδα. Δεν είναι τόσο κεντρικό. Είμαστε λίγο εκτός πόλης. Το Λανούς θεωρείται άλλη πόλη? Ναι, το κέντρο του μουνισίπιου είναι Λανούς. Λανούς. Άρα το Λανούς. Εμείς είμαστε δίπλα από το Λανούς, Ρεμίδιο Δεσκαλάδα. Είναι. Η καταγωγή είναι του Λανούς, η Ρεμέδιος Καλάδα, είναι στο Λανούς. Το Λανούς θεωρείται πόλη ή όχι, είναι μπάριο, τι θεωρείται, περιοχή του Buenos Aires? Μπάριο, είναι μια περιοχή. Η περιοχή, ναι. 1948-1960, τα διπλώματα που είχαμε κάνει στο σχολείο. Αχα, αυτά ήταν λοιπόν πτυχία που δίνατε στους μαθητές που φοιτούσαν εδώ.
Έτσι. Αυτό το σχολείο, για να ρωτήσω τώρα πώς ξεκινήσατε εσείς, ήταν ας πούμε καθημερινά τα μαθήματα εδώ? Όχι. Ήταν πάντα μία φορά την εβδομάδα. Από μαθηματικά ή πρωινά? Το κάνανε το Σαββάτο το πρωί. Ήτανε, σε εκείνη τη φορά ήταν ο παπάς με την παπαδία που κάνουν μάθη. Α, οι ιερείς διδάσκαν και ελληνικά. Ναι. Τα ελληνικά. Πολύ ωραία. Και δίνατε ένα δίπλωμα, ένα πτυχίο ναι, στους μαθητές που φτάναν στο επίπεδο που ήταν που το προαπαιτούμενο. Τάβλη βλέπουμε εδώ. Ζάρια, τάβλη και μία γραφομηχανή. Τι γραφομηχανή? Στα ελληνικά. Δεν ξέρω αν το πρόσεξες. Δεν το πρόσεξα. Γραφομηχανή στα ελληνικά. Πρέπει να ήταν δύσκολο να την φέρετε εδώ. Τη φέρετε από την Ελλάδα λογικά. Αυτά εδώ είναι στιγμιότυπα της ιστορίας της εκκλησίας σας? Ναι. Και είναι όταν λες, γιατί ανέφερες προηγουμένως, ότι είναι μια μικρή Αγία Σοφία. Μια μικρή Αγία Σοφία. Προσπαθήσατε λοιπόν να κατασκευάσετε εδώ ένα αντίγραφο κατά μία έννοια της Αγίας Σοφίας σε μικρότερη εκδοχή, έτσι. Πολύ ωραίο. Αυτό είναι το σχέδιο της εκκλησίας. Γι' αυτό αισθανθήκαμε και αυτό το δέος μάλλον όταν μπήκαμε. Δεν έχουμε πάει στην Αγία Σοφία ακόμη. Αλλά μπορώ να πω ότι... Ήρθατε στην Αργεντινή. Κατά μία έννοια το κάναμε. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ εμείς που ήρθατε να γνωρίσετε την κοινότητα και σας περιμένουμε. Οι πόρτες πάντα ανοιχτές είναι. Και ελπίζουμε να έρθουν και οι περισσότεροι Έλληνες να γνωρίσουν την κοινότητα. Γιατί νομίζω πρέπει να γίνει αυτή η σύνδεση για να μπορέσουμε να έχουμε μια συνέχεια. Μας λέτε ότι το μέλλον της κοινότητας είναι οι νέοι της κοινότητας και θα πρέπει να υπάρξει η διδασκαλία των ελληνικών και ενδεχομένως να μπορέσει να έρθει ένας άνθρωπος από την Ελλάδα να βοηθήσει με αυτό το σημαντικό έργο. Θα ήταν το σωστό.